Κυριακή 19 Μαΐου, η μέρα που έχουμε τις γεροκτονίες των ποντίων. Τέλος πάντων, δεν είσαι Πόντιος, έτσι δεν είναι? Όχι Πόντιος, αλλά είμαι από το μέρος που φύγαν οι Πόντιοι και πήγαν στον Πόντο. Πού? Από την Τρίπολη, από την Αρκαδία. Από εκεί φύγαν οι Πόντιοι? Από εκεί φύγαν οι Πόντιοι και οι Κυπρέοι. Πότε έγινε αυτό? Κυπρέοι, ναι. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πριν. Μπράβο, είσαι οργανωμένος. Και τώρα είμαστε εδώ στο Σπρίνγκβαλ, έτσι. Τι θα πει Σπρίνγκβαλ? Να γεμίσουμε για την Αυστραλία, να πούμε. Ανοιξιάτικη κοιλάδα. Ωραία, και έχεις πόσα χρόνια εδώ, Νταγκλής, πώς είπαμε, Νταγκλής. Κλείσαμε τα 50. Το μικρό όνομα πως είναι? Γιώργη. Κλείσαμε τα 50 με το καλό. Στην Αυστραλία. Άντε να τα κατοστεί στην Αυστραλία. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Κοντεύω. Αλλά 50 δηλαδή. Αλλά 50. Και πώς ήτανε? Ωραία, άστα. Πώς ήταν εδώ όταν ήρθες, πότε ήρθες δηλαδή? Όταν ήρθα εδώ ήρθα το 63. Και κατευθείαν στο Σπρίνγκβαλ? Εδώ ήταν 5-6 σπίτια και ήταν όλο βάλτι και βούρλα και ευκάλυπτη. Σοβαρά. Και έχουμε σήμερα αυτά που έχουμε έξω. Γεφυράκια περιπίν στο Κλάιντον εκεί, ήταν ένα ποτάμι μέσα στο shopping center και ένα ξύλινο γεφυράκι. Και εσένα ποιος έφερε εδώ? Ήρθαμε με τη ΔΕΜΕ. Αλλά εδώ που ποιον έχει κάνει? Εμείς πήγαμε σε μια σχολή στην Αθήνα και ένας από εμάς εδίδασκε εγγλέζικας σε αυτούς που θέλαν να φύγουν για την Αυστραλία. Ναι. Επειδή δεν πληρώναμε τίποτα, συνόδευε ένα γκρουπ για την Αυστραλία, λέμε πάμε μια βόλτα στην Αυστραλία και κολλήσαμε εδώ. Εκεί τι έκανες στην Ελλάδα πριν έρθεις? Στην Ελλάδα σχολείο πήγαινε. Γυμνάσιο, δημοτικό. Και μετά το γυμνάσιο στην Ανωστάτη βιομηχανική Πειραιώς. Άρα είσαι φίρμα, δεν είσαι τυχαίο. Κάποτε ναι, όχι τώρα. Και τι διδάσκατε τότε εκεί στη βιομηχανική? Εκεί είμαστε μαθητές. Τι σας λέγανε, τι ήταν τα προγράμματα του? Οικονομικά. Ναι, ναι, γενικά οι καθηγητές τι λέγανε? Η Ελλάδα θα ανέβει, θα μεγαλώσει? Η Ελλάδα, ναι, το λέγανε βέβαια ότι θα ανέβει. Η Ελλάδα μετά τους πολέμους. Οπότε ήταν άσχημα στην Ελλάδα τα πράγματα. Εδώ είδαμε, βρήκαμε τα αρνιά και τις πύρες τσιγάρα τέμπα. Νηστικοί όπως ήμασταν από την Ελλάδα, πού να ξεκολλήσουμε έπειτα. Εμένα με στο Clifton Hill. Σε ένα σπίτι είχε 7 δωμάτια. Είμαστε κάπου 10. Φτάνομα σε ένα δωμάτιο που λέει και ο Μέτρο. Είμαστε 10 άντρες. Εάν πήγαινες πίσω στο σπίτι, θα έβλεπες ένα βουνό κόκαλα και ένα βουνό μπουκάλι άδεια της μπύρας. Όπω, και ήταν φτηνές το τι πήρες, έτσι. Πόσο είχε μια ντουζίνα μπύρες? Η μπύρα ήταν πολύ φτηνά. Η βενζίνα, να φανταστείς, τότε είχε 25 το γαλόνι. 25 λεπτά. Το γαλόνι. 20 λεπτά. Εμένα ήταν λιγότερο από το λεπτό. 20 λεπτά τα... Το ένα γαλόνι, τα 4 λίτρα. Και τώρα πόσο φτάσαμε? Και τα σιγάρα ήταν 25 στο πακέτο, τα πήγε στάβλες. Ωραίος. Και τώρα πόσο πάμε? Εδώ είναι πολύ ακριβά. Τα 45 είχε πέσει. Άρα, μετά τι γινόταν εδώ οι Έλληνες στο Όκλι? Μόνο 5 οικογένειες ήσταν. Οι Έλληνες στο Όκλι δεν ήταν. Ας το Σπρίνγκβαλ. Σπρίνγκβαλ ήταν εδώ περίπου τόσες, 5-6 οικογένειες ήταν εδώ. Από ποια περιοχή? Εδώ ήταν συνήθως Νημνή. Τρίπολη? Όχι, Τρίπολη, τότε δεν υπήρχε κανένας. Ο πρώτος που ήρθα. Και ποιος έφερε εδώ εσένα, πώς το σκέφτεσαι? Το εργοστάσιο ήταν στο Ρίτσμον, το κέντρο της πόλης, και έφυγε το εργοστάσιο. Ήρθε εδώ και ήρθαμε με το εργοστάσιο. Α, έτσι έγινε η αλλαγή. Ήρθες φυσικά πιτσιρικάς, τώρα εγγόνια έχουμε? Βεβαίως έχουμε εγγόνια, είναι μεγάλα τώρα τα εγγόνια. Μέχρι που αρχίζουν και ο παππούς λένε κάνει σκι. Έτσι είπανε. Τα τσουβλάνια. Δεν τα έμαθες ελληνικά? Δεν τα έμαθες ελληνικά, λέω. Τα εγγόνια δεν τα έμαθες ελληνικά? Αλλά το λέγει το στιγκ. Τι θα πει στιγκ? Βρωμάν. Έτσι λένε. Να βάζεις κανένα άρωμα, δεν καπνίζεις, καπνίζεις? Όχι, κάπνιζα, το κόψα, μου το κόψανε μάλλον. Φαντάσου, αυτοί που καπνίζουν τι γίνεται. Ναι. Ωραία. Άλλο, τι έχεις να πεις προς τον εδώ ελληνισμό και τον ελληνισμό της Ελλάδας? Τον ελληνισμό καλά είναι. Και τον απόδημο όλο του κόσμου. Απόδημος ελληνισμός να είναι καλά, ωραία περνάει ο κόσμος έξω, να συμμορφωθούμε και μέσα. Γιατί μέσα να μην δεν περνάει καλά? Θα περνάνε καλά, αλλά πρέπει να μπούμε σε μια σειρά. Να μπούμε σε σειρά, δεν θα είμαστε Ελλάδα. Θα είμαστε... Να είμαστε νομοταγείς του. Αυστραλία. Νομοταγείς. Και ο νόμος είναι ελληνικός. Και πού ξεκίνησε την παροικία στο Σπρίνγκβαλ? Ναι, τι έκανε δηλαδή? Τα πάντα. Από σχολεία, από εκκλησίες, από ποδόσφαιρο, από κοινωνικής πλευράς. Είναι ένας από τους πρωτοπόρους.
από ό,τι θυμάμαι με τον Καταφωτινό, με τον Ζαγιάντα και πια. Δεν μπορώ να τους ξέρω όλους. Είναι ένας δραστήριος άντρας για το Springbank. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, πολύ χαρούμενο. Άρα δηλαδή βλέπεις όνειρα για καινούργια για το Springbank. Τι καινούργια είναι. Τι βλέπεις, τα παιδιά παντρεύονται τώρα ξένους, δεν έχουμε και πολλούς Έλληνες. Είναι μη ξάφω. Και πού πάμε. Πού πάμε. Τι θα έλεγε. Καλά πάνε τα παιδιά εδώ. Εσύ τα καπετάνιος καλά τα πας. Πολλούς επιστήμονες, πάρα πολλούς επιστήμονες έχουν. Έχουν δουλειά επιστήμονες. Πολλή δουλειά, έχουν πολύ μεγάλες θέσεις στα Ελληνόπουλα εδώ, προοδεύουν πολύ. Για πες μου μερικά. Πολλά, όχι μερικά, πολλά. Προχώρησαν όλα. Να μην λέμε ονόματα, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Γιατί αλλά είναι. Άμα πολλά. Είναι για το καλό τους, τα λέμε. Θα δείξουμε μερικά και θα δείξουμε τρόπους στο σπίτι. Σωστά, έχει σωστά. Ναι. Λοιπόν, Καγκλής, Μολεβέντης. Τριπολιτσιώτης. Από τον σήμερα. Από την Αρκαδία. Από ποιο μέρος της Αρκαδίας. Από το Άστρος ή τα Βέρβαινα. Το ορεινό είναι τα Βέρβαινα. Αυτό είναι Κοινωρίας δεν είναι. Καλαμάτας δεν είναι ή όχι. Όχι, Καλαμάτας δεν είναι. Ανέβηκε στον δρόμο του Κοσμά. Ναι, όπως λέμε τότε δεν υπήρχαν δρόμοι. Όταν ήμουν από κάτω δεν υπήρχαν δρόμοι τέτοιοι. Και ανεβαίνατε με τα πόδια. Με τα πόδια δεν θα φοβάσαι, με το αυτοκίνητο φοβόθηκα εγώ. Ναι, είναι άσχημα, ναι. Ε? Βέβαια, είναι. Τώρα μεγάλα. Έπεσε κανένας εκεί, σκοτώθηκε κανένας, άκουσε τίποτα. Πολύ δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι τότε. Πιτσιρικάδες εμείς που είμαστε τότε, δεν ασχολούμαστε με αυτά και τα πόδια. Τσακωνιά αρχίζει δίπλα από το άσπρο. Σίγουρα κάποιος θα μπερδεύει κύριε Κώστα. Δεν μιλάμε τσακωνιά. Για να δω τα αυτιά σου. Είναι ελληνικά, παλιά. Ναι. Τέτοια φτιάχνουν και γάλα. Αλλά οι τσακωνιές είναι δίπλα από το άσπρο. Δεν άφησε παιδί. Λοιπόν, αυτά τα ακούσατε στο καφενείο του Μανιάτη. Εν ώρα που τσακώνονται για τα χαρτιά. Είπαμε το Μάιο Καγκλής. Να είστε καλά παιδιά.